Διαβάζουμε και την συνέντευξη που παραχωρεί ο γραμματέας του ΚΚΕ, κ. Δάγκα, στο Βήμα της Κυριακής, ο οποίος μεταξύ άλλων λέει ότι η κυβέρνηση μεταβιβάζει ξανά τις δικές της ευθύνες στο λαό, σημαίνοντας και εννοώντας τι. Εννοώντας ότι όλη αυτή η εκρηκτική κατάσταση, η οποία έχει διαμορφωθεί στο δημόσιο σύστημα υγείας και έχει και τη σφραγίδα της πολιτικής της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, όλη αυτή η εκρηκτική κατάσταση, η οποία έχει διαμορφωθεί μέσα στους χώρους δουλειάς, με το συνωστισμό, όπως και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ίδια τα σχολεία, έχει καθαρά την σφραγίδα της πολιτικής της κυβέρνησης, τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το δεύτερο πλέον κύμα της πανδημίας. Και όταν μιλάμε για κυβερνητικές ευθύνες, εννοούμε ότι δεν διέθεσε την αναγκαία κρατική χρηματοδότηση για να φτιαχτούν τώρα οι μονάδες εντατικής θεραπείας, που, κοιτάξτε, για να λέμε και την αλήθεια, έπρεπε να υπάρχουν 3.500 ΜΕΘ χωρίς να έχουμε πανδημία. Με βάση αυτά που προβλέπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με βάση τον πληθυσμό μας. Και αυτή τη στιγμή έχουμε κάτι λίγο από 1.000. Και βέβαια, για να λειτουργήσουν οι μονάδες εντατικής θεραπείας, όπως γνωρίζετε, πρέπει να υπάρχει εξοπλισμός, να υπάρχουν αναπνευστήρες, να υπάρχει το κατάλληλο εκπαιδευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτά λέμε. Και προφανώς η κρατική ευθύνη αφορά την ανάγκη τώρα, με ευθύνη του κράτους, να γίνουν δωρεάν διαγνωστικά τεστ επαναλαμβανόμενα, όχι μόνο στους υγειονομικούς και στο εμπόριο. Αυτή τη στιγμή είναι μια υγειονομική βόμβα διάφοροι χώροι δουλειάς. Που έχουν ήδη ληφθεί και έχουν ανακοινωθεί και εφαρμόζονται. Και νέα μέτρα και στην Αττική και σε άλλες περιοχές επιβαρημένες επιδημιολογικά. Από χθες κλείνουν τα περίπτερα, τα μεσάνυχτα, οι κάβες, τα μίνι μάρκετ. Εσείς θεωρείτε ότι είναι μέτρα τα οποία, ναι, πρέπει να δοκιμαστούν για να δούμε πώς θα δουλέψουν, αφού και οι λοιμοξιολόγοι θεωρούν ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ή έχετε αντιρρήσεις? Κοιτάξτε, τα μέτρα ατομικής προστασίας, η προσωπική υπευθυνότητα, θα πρέπει να ενισχύεται από την ίδια τη διαχείριση που πρέπει να κάνει η ίδια η κυβέρνηση με συγκεκριμένα μέτρα. Γιατί την ίδια στιγμή που παίρνετε όλα αυτά τα περιοριστικά μέτρα σε συγκεκριμένες περιοχές, την ίδια στιγμή όμως μέσα στα σχολιά μιλάμε για 25 και 27 μαθητές ανά τάξη, σε αίθουσες κλουβιά, σε αίθουσες προκάτ που δεν αερίζονται καλά, με καθαρίστριες που τρέχουν κυριολεκτικά για να προλάβουν. Δεν μπορούν βασικά να ακολουθήσουν τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ. Κύριε για Ζαμάρα, να μπορούν αυτή να. Η κριτική που κάνει η κυρία Δάγκα. Και πολύ, ουσιαστικά η ατομική προστασία με τη μάσκα για τους μαθητές, αυτό εξάλλου δήλωσαν και όλο το προηγούμενο διάστημα με τις κινητοποιήσεις τους, δεν αρκεί αν δεν στηριχθεί γενναία με προσλήψεις και εκπαιδευτικού προσωπικού. Η αλήθεια είναι ότι η επίσκεψη Πομπέο έχει δύο βασικούς στόχους. Ο ένας είναι να επισπεύσει όλες αυτές τις επικίνδυνες διευθετήσεις, όπως είπατε και εσείς στην αρχή. Διευθετήσεις βέβαια που θα έχουν διαιτητή, τη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ορισμένο ρόλο που θέλουν να παίξουν η Γερμανία αλλά και βέβαια Γαλλία. Την εξής μία, την υφαλοκρηπίδα. Λοιπόν, προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, θα έχουν προηγηθεί όλες οι προηγούμενες συζητήσεις που πάνω εκεί θα πατήσει και το νέο παζάρι, εμείς λέμε, μπροστά σε αυτή την τεράστια όξυνση των ανταγωνισμών. Ένα παζάρι στο οποίο η Τουρκία, από ό,τι φαίνεται, εννοούμε η τουρκική αστική τάξη, το κράτος της, θα θέσει όλη τη βεντάλια των εκκρεμών θυμάτων. Και η αλήθεια είναι ότι η επίσκεψη Πομπέο δίνει και μια βαρύτητα με βάση όλες τις προηγούμενες δηλώσεις και από νατοϊκούς αξιωματούχους να τεθεί επιτάπητος το ζήτημα της διαπραγμάτευσης με συζητήσεις περί αμφισβητούμενων υδάτων που είχαμε ακούσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Και βέβαια το δεύτερο κριτήριο, ο δεύτερος σκοπός της συγκεκριμένης επίσκεψης αφορά το πώς θα προωθηθούν οικονομικά στρατιωτικά συμφέροντα. Την συμφωνία που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Λοποιή Νέα Δημοκρατία θα έρθει να επιθεωρήσει ο Πομπέο. Αυτή είναι η αλήθεια, που μετέτρεψε τη χώρα μας σε μια τεράστια αμερικανονατοϊκή βάση,
και βέβαια θα έρθει να παζαρέψει και διάφορα άλλα επιχειρηματικά συμφέροντα στα ναυπηγεία και αλλού. Μάλιστα. Όμως επιτρέψτε μου. Βλέπετε πάντως, κυρία Δάγα, και τι γείτονα έχουμε, το ξέρετε. Δηλαδή δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω εγώ τις λεπτομέρειες της πολιτικής του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δεν χρειάζονται λοιπόν σχέσεις με μεγάλους παίκτες. Πρέπει να είμαστε αποκομμένοι. Και αυτές οι σχέσεις αντιλαμβάνεστε ότι έχουν και κάποιες ουρές. Ξέρετε όμως σήμερα που είμαστε ένας ισχυρός σύμμαχος με ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και μεγάλα κράτη, τώρα είναι που παρακολουθούμε όλη αυτή την εξέλιξη και της τουρκικής προκλητικότητας και επιθετικότητας. Δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε. Με την ισχυρή αμερικανονατοϊκή παρουσία ήταν που υπογράφτηκε το απαράδεκτο τουρκολιβικό σύμφωνο. Μάλιστα. Με την ισχυρή αμερικανονατοϊκή παρουσία ήταν που υπογράφτηκαν συμφωνίες όπως με Ιταλία και Αίγυπτο, τις οποίες στήριξε βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι βέβαια της Αιγύπτου, της Ιταλίας, στην οποία ανοίγει ο δρόμος ακόμα και για να αμφισβητηθούν κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, καθώς δεν τα περιλαμβάνουν. Άρα ο μόνος δρόμος είναι να δείξει εμπιστοσύνη ο ίδιος ο λαός στη δύναμή του, διεκδικώντας να απεγκλωβιστούμε από αυτούς τους συμμάχους.